Γεια σου, γεια σου, γεια σου! Είμαι η Ζωή Βλάχου και σήμερα θα δούμε μαζί ένα mini haul με τα προϊόντα που έχω επιλέξει από Luigi. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η κούτα. Έχω πάρει παπούτσια και ρούχα και πάμε να τα δούμε όλα μαζί. Σε αυτό το σημείο να σου πω να κάνεις like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι και φυσικά να διαλέξεις τα αγαπημένα προϊόντα από Luigi. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με παντελονάκια. Έχω πάρει ένα λευκό παντελόνι, είναι αυτό εδώ. Έχει πάρα πολύ ωραίο ύφασμα και άνετη γραμμή. Γενικά, τώρα που είμαστε και πάρα πολύ μέσα στο σπίτι, ήθελα να έχω κάτι άνετο, το οποίο όμως να είναι και όμορφο. Οπότε έχω επιλέξει αυτό το παντελόνι, λευκό, συνδυάζεται με τα πάντα και μπορείς να το βάλεις είτε με φουτεράκι, είτε με μια πιο καλή μπλουζίτσα. Δεύτερο παντελόνι, λευκό πάλι, απλά το έχω επιλέξει σε τζιν ύφασμα. Είναι αυτό εδώ. Πω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι λίγο μπάγκι, αλλά έχει στενή μέση με λάστιχο για να προσαρμόζεται. Επιλέγω γενικά αυτού του είδους τα παντελόνια γιατί έχω στενή μέση, οπότε με βολεύει να έχει το λάστιχο, να προσαρμόζεται και να είναι πιο φαρδί προς τα κάτω. Το τζινάκι βολεύει με τα πάντα, είτε θα το βάλεις με ένα τισερτάκι, είτε με ένα πουκάμισο, είτε με ένα top, είναι top και αυτό. Μετά θα συνεχίσω με κάτι τοπάκια που έχω επιλέξει και ανυπομονώ να τα δω γιατί από το site φαινόντουσαν τέλεια. Και είναι αυτά τα τρία, διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά στυλ. Το πρώτο είναι κλασικό, ριπ μαύρο, κοντό, φοριέται με τα πάντα, είτε με φόρμες, είτε με τζιν. Εγώ το έχω επιλέξει να το βάλω με μια σαλοπέτα που έχω πάρει, θα τη δούμε μετά. Και νομίζω ότι γενικά πρέπει να υπάρχει μέσα στην ντουλάπα όλων μας και γιατί μπορείς να το φορέσεις μέσα από άλλα ρούχα που διαφανίζουν. Το επόμενο, και για μένα νομίζω από τα πιο αγαπημένα μου, είναι αυτό εδώ, το τοπάκι. Είναι πάρα πολύ της μόδας τα τύπου κορσές μπλουζάκια και το συγκεκριμένο έχει ένα πάρα πολύ άνετο ύφασμα, αλλά έχει από μέσα την επένδυση που δίνει την αίσθηση ότι είναι κορσές. Έχει εδώ πέρα και τα κρυκάκια του και έχει ένα πάρα πολύ όμορφο χρωματάκι. Δηλαδή, να, και τώρα μπορώ να το βάλω πάνω από το τοπάκι μου και είναι σούπερ. Οπότε, ναι, νομίζω πως είναι η αγαπημένη μου επιλογή. Και το τρίτο είναι αυτό το μπέζ. Έχει την ιδιαίτερη πλάτη. Και το έχω επιλέξει γιατί μου αρέσουν γενικά υγιεινές αποχρώσεις και θεώρησα ότι ταιριάζει και με μια φουστίτσα επίσης που πήρα. Ήταν πάρα πολύ φθηνά και τα τρία τα τοπάκια, οπότε αποφάσισα να τα πάρω και τα τρία. Το επόμενο είναι full girly και είναι τόσο ωραίο, είτε να το βάλεις για ένα παγωτό με τις φίλες σου, είτε για ένα περπάτημα. Είναι αυτό εδώ. Νομίζω ότι είναι το must have και για την άνοιξη και για το καλοκαίρι, γιατί είναι γενικά αρκετά αέρινο, οπότε δεν πειράζει να το φορέσεις και καλοκαιράκι, αν και έχει μανίκι. Και το συνδυάζω με το παντελόνι το λευκό που έχω πάρει στην αρχή, νομίζω με το τζινάκι θα μου τέριαζε περισσότερο. Και γιατί όχι όμως και με το άλλο. Αυτό είναι το αγαπημένο μου χρώμα, μπλε και γαλάζιο, τα επιλέγω σε όλα μου τα ρούχα συνήθως. Είναι πουά. Είναι τόσο γλυκό και τόσο ευκολοφόρητο. Επίσης μπορείς να το βάλεις με ένα τισερτάκι από μέσα, αλλά μπορείς να το φορέσεις και σκέτο. Είτε με flat, είτε με ψηλό, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Και έτσι όπως το βλέπω είναι πάρα πολύ ωραίο και το υφασμά του, οπότε έκανα πάρα πολύ καλά που το επιλέξα. Έχει και μία ζωνούλα, την οποία τη βάζεις έτσι για να γίνει σαν δετό μπροστά το φουστάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Επόμενη είναι μία φούστα. Έτσι σε λίγο πιο gypsy style. Είναι αυτή εδώ, την πήρα για να τη συνδυάσω με το τοπάκι το beige. Μου αρέσει γιατί έχει μέσα αυτά τα χρυσαφή έτσι τις λεπτομέρειες, οπότε σου δίνει μία λάμψη και είναι επίσης σε υγιεινές αποχρώσεις. Πάρα πολύ άνετη, αέρινη και με ένα σνικεράκι από κάτω θα είναι ό,τι πρέπει για μία απογευματινή βόλτα. Είναι αυτή εδώ. Και θα κλείσω με το κομμάτι που θεωρώ ότι θα φορέσω περισσότερο από όλα, γιατί είναι και άνετο. Είναι και ένα κομμάτι το οποίο σε βολεύει γιατί δεν χρειάζεται να ψάξεις να βρεις πολλά να βάλεις. Είναι αυτό εδώ. Αυτή η σαλοπέτα. Πόσο τέλεια! Θα τρελαθώ! Είναι αυτό εδώ. Είναι φαρδιά, οπότε έχει πολύ άνετη γραμμή. Τις τσεπούλες τις εδώ. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τις εγγυούλες μας. Άμα θέλεις δηλαδή κάτι έτσι λίγο πιο άνετο αλλά στυλάτο, μπορείς να το επιλέξεις. Έτσι και άμα θέλεις, είτε το φοράς κλειστό, είτε ανοίγεις και τη μία πλευρά και το ρίχνεις. Και θα ταιριάζει πάρα πολύ με το τοπάκι που έχω πάρει.
Και νομίζω βασικά είναι αυτό που θα φορέσω και τώρα. Και αφού τελείωσε με τα ρούχα, πάμε να δούμε τα παπούτσια που έχω επιλέξει, τα οποία σου υπόσχομαι ότι θα είναι το ίδιο τέλειο με τα ρούχα. Λοιπόν, έχω επιλέξει 4 κομμάτια που έχουν τακούνι, τα 3 είναι μιούλ, το 1 είναι πέδιλο και έχω επιλέξει και ένα sneaker, γιατί πάντα χρειάζονται τα sneaker. Θα ξεκινήσω από το sneaker, που είναι και αυτό που νομίζω οι περισσότερες θέλουμε να έχουμε. Έχω επιλέξει αυτό εδώ. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει τη ροζ λεπτομέρεια και έχει και ροζ σόλ από κάτω, μαύρο με λευκό. Ταιριάζει με τα πάντα και μπορείς να το φορέσεις και με ένα πιο καλό έτσι ντυσιματάκι, απλά άμα θέλεις από κάτω να έχεις ένα απλό sneaker. Και είναι αυτό. Επόμενο είναι τα μπα νιούλ. Πάρα πολύ ωραίο ύφασμα, είναι καστόρ, έχει έτσι τα πλεξουδάκια εδώ πέρα και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η χρυσή λεπτομέρειά του. Θεωρώ ότι φοριέται και με τζινάκι, φοριέται και με φόρεμα και με ένα παντελόνι λίγο πιο καλό. Είναι πάρα πολύ άνετα, μπορείς να τα φορέσεις το πρωί και εγώ τα θέλω περισσότερο για τις δουλειές μου, τις εξωτερικές και τα ραντεβού τα επαγγελματικά που έχω. Οπότε γι' αυτό και ήταν από τις επιλογές μου. Και μπαίνουμε λίγο στα πιο καλοκαιρινά που είναι λευκά χρώματα. Επίσης μιούλ, επίσης πλεξούδα, σε άλλο ύφασμα αυτή τη φορά. Είναι δερμάτινο γιατί το θέλω για λίγο πιο καλή εκδοχή. Παρ' όλα αυτά θέλω να είναι άνετο, γι' αυτό έχω επιλέξει να έχει χοντρό τακούνι. Επίσης χρυσή λεπτομέρεια. Ταιριάζει με τα πάντα, πραγματικά. Εγώ τα αγαπώ τα λευκά παπούτσια. Και αυτή είναι η επιλογή μου. Δεύτερο λευκό και για μένα full πρωινό, γιατί μπορεί να φορεθεί από το πρωί στη δουλειά μέχρι και σε μια βόλτα που θα πας. Είναι αυτό εδώ, λίγο πιο χοντρό το μπροστινό, καλύπτει περισσότερο δέρμα. Τώρα δηλαδή που είναι άνοιξη και ακόμα έχει λίγο ψυχρούλα, μπορούμε να το φορέσουμε. Χοντρό τακούνι, άνετο, το συνδυάζεις επίσης με τα πάντα και μου αρέσει φουλ. Και θα κλείσω με πέδιλο. Τώρα αυτό λίγο να σου το δείξω έτσι. Έχει αυτά τα σκηνάκια και το δένει στο πόδι. Είναι αυτό εδώ. Σε νουντ αποχρώσεις, πόσο τέλειο. Και είχα δει κάποια στιγμή ότι φορούσαν πάρα πολύ διάσημες τέτοια πέδιλα που δεν είναι πάνω. Νομίζω ότι άμα φορεθεί με το σωστό τρόπο κολακεύει πάρα πολύ το πόδι. Και αυτές είναι οι επιλογές μου. Νομίζω ότι τα είδαμε όλα, πιάσαμε όλες τις κατηγορίες. Θα ήθελα να μου γράψεις στα σχόλια άμα θα τους συνδύαζες κάτι κάπως αλλιώς ή ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε το βίντεο, κάνε like. Κάνε subscribe στο κανάλι και θα τα πούμε την επόμενη φορά.